Ερώτησή σας. Υπάρχει περίπτωση να χάσω τα μαλάκια μου από τη λήψη κρεατίνης? Εάν ήταν έτσι, σήμερα, στα 45 μου χρόνια, μετά από τους τόνους κρεατίνης που έχω καταναλώσει, θα έπρεπε να ήμουν τσιτσιδοκέφαλος. Όπως θυμάσαι, μέχρι χθες, πριν κουρευτώ, είχα μπούκλες. Λοιπόν, ναι, υπάρχει μια έρευνα τελευταία, όχι πολύ τελευταία, αλλά σχετικά τελευταία, που λέει ότι η κρεατίνη ανεβάζει τα επίπεδα της DHT, μιας ορμόνης η οποία είναι υπεύθυνη για την τριχόπτωση, και όχι μόνο για την τριχόπτωση, πολύ χρήσιμη για τον άντρα και για τη γυναίκα βέβαια, και ότι η κρεατίνη ανεβάζει. Λοιπόν, δηλαδή όλοι αυτοί οι μπαρμπάδες, πατεράδες, παππούδες, προπαππούδες που κάθονται στα καφενεία και είναι καραφλή, ρε παιδί μου, χρησιμοποιούσαν κρεατίνη? Δεν νομίζω. Που θα πει ότι αν το έχει η κούτρα σου να κατεβάζει ψήρες, χρησιμοποιείς, δεν χρησιμοποιείς κρεατίνη, μεγάλε, θα τα χάσεις τα μαλλιά σου. Θα μου πεις να τα χάσω λίγο πιο αργά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν επηρεάζει τόσο. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσεις τα μαλλιά σου από την κρεατίνη. Θα μου πεις, άμα έχω ρε φίλε, τίνω προς τα εκεί. Ναι, μην ανησυχείς. Βάλε την κρεατίνη σου άμα γουστάρεις να τη χρησιμοποιήσεις και δεν πρόκειται να χάσεις τα μαλλιά σου από αυτό. Έτσι κι αλλιώς, αν είναι να τα χάσεις, θα τα χάσεις. Το θέμα είναι ένα, ότι ακόμα και να τα χάσεις, μερικοί από τους πιο σεξι και πιο έτσι δυναμικούς άντρες, ακόμα και στο Hollywood, είναι καραφλοί, δεν έχουν μαλλιά. Βλέπε Jason Statham. Λοιπόν, οπότε και να συμβεί αυτό, εσύ έχεις την προσωπικότητά σου, ο καθένας από εμάς έχει κάτι δικό του, είτε έχει μαλλιά είτε όχι, έχουμε πολλά να δώσουμε. Μείνε δυνατός στην προσωπικότητά σου, στηρίξου εκεί και άστο αυτό το θέμα. Αν είναι να γίνει, θα γίνει, το ξέρεις. Δες τον πατέρα σου, δες τον παππού σου, δες τα γενετικά σου και συμβιβάσου με αυτό και αφοσιώσου στα χαρίσματα που έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να γεμίσουμε λίγο κρεατίνη.